Όπως σας είπα φίλες και φίλοι και στο ξεκίνημα της εκπομπής, σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πρωταθλητή του Παναθηναϊκού στην πυγμαχία, Θοδωρή Ριτζάκη. Καλησπέρα Θοδωρή. Καλησπέρα Κώστα και καλησπέρα σε όλους τους παράστατους λάθους. Θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά μου διότι θα μιλήσουμε για ένα άθλημα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα προβεβλημένο και σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου πάντα και για το άθλημα που προσπαθώ και εγώ και για τον Παναθηναϊκό όταν μιλάω, αλλά και για το άθλημα που μου αρέσει, το λατρεύω κάνω τόσα χρόνια. Και παρόλο που δεν είναι προβλημένο, θα πω, θα μου επιτρέψεις, θα πω αδίκως, γιατί ο σύλλογος τουλάχιστον ήταν ιστορικά το δεύτερο τμήμα που φτιάχτηκε στο σύλλογο και ίσως να οφείλαμε λίγο παραπάνω προβολή και προσοχή, ας το πούμε έτσι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σήμερα, να προβάλλουμε κάποια πράγματα, να τα τονίσουμε αν θέλεις. Νομίζω και ο σύλλογος τώρα, δηλαδή και το που πήραμε τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος, έχει μπει ο σύλλογος και η διοίκηση καινούργια σε αυτή τη λογική ότι είναι ένα άθλημα το οποίο του αξίζει προβολή. Και την κερδίζει με την έννοια ότι είναι θεαματικό. Όποιος ήρθε, δεν ξέρω πόσοι καταφέρανε και δεν θα πω εκατοντάδες σίγουρα οι φύλαστοι που ήρθαν στο Παύλος Γιαννακόπουλος την προηγούμενη εβδομάδα. Το καταυχαριστήθηκαν. Ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και το ευχαριστήκαμε και εμείς που είχαμε μπροστά σε οπαδούς του Παναθηναϊκού. Σίγουρα θα τα πούμε αναλυτικά όλα στην πορεία. Για το ξεκίνημα βέβαια θα ήθελα ουσιαστικά να συστηθείς κατά μία έννοια και να μας πεις πότε αποφάσισες ότι θέλεις να ασχοληθείς με την πυγμαχία και ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα στο χώρο. Ωραία, τα πρώτα να πω καταρχάς ότι εγώ ασχολούμαι με την πυγμαχία κοντά, ας πούμε 17 χρόνια, κοντά τη μισή μου ζωή. Είμαι στην εθνική ομάδα τα τελευταία 12 από όταν ήρθα στον Παναθηναϊκό. Έχω πάρει 5 πρωταθλήματα Ελλάδος, έχω κάνει και 15 επαγγελματικούς αγώνες. Αυτά με την εθνική ομάδα, πολλές συμμετοχές, πανευρωπαϊκά, παγκόσμια κτλ. Ό,τι δηλαδή προκύπτει υποχρεώσεις ενός μέλους και ενός πρωταθλητή τόσα χρόνια. Και για να σου πω, επειδή το ρώτησε ένα είναι λίγο αστείο, ότι η εμπλοκή μου με το άθλημα προέκυψε και με τον Παναθηναϊκό, προέκυψε όπως συμβαίνει τις περισσότερες φορές, είναι πράγματα που καθαρίζουν τις ζωές μας έξω από εμάς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εγώ ήμουν απλά ο δεύτερος γιος της μητέρας μου και επειδή πήγε ο αδερφός μου στην πυγμαχία, στον Παναθηναϊκό, και ήταν οι φίλοι μου Παναθηναϊκοί, πήγα και εγώ. Ακολούθησα εγώ και την πυγμαχία και τον Παναθηναϊκό ως αποτέλεσμα. Από μικρός μπήκες στο σωστό δρόμο, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ναι. Ακολούθησα τα βήματα και το περιβάλλον μου με καθόρισε, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις. Απλά εγώ αποφάσισα να είμαι έτσι λίγο πιο ανταγωνιστικός. Και πολύ καλά έκανες. Ναι. Για πες μας λίγο τους αθλητές που είχες ως πρότυπο όταν ήσουν νεότερος. Κοίταξε, ως πρότυπο πάντα είχα αθλητές που αφενός σε αθλητικό κομμάτι, εντάξει, δεν θα πω για Έλληνες, αλλά υπάρχει ο Αρναούτης, πολύ σφυλλός αθλητής, αλλά και στο εξωτερικό, ας πούμε, ο Σουγκάρι Λέοναρντ, ο Τόμας Ιέντς, ο Μουχάμεντ Αλί, όλοι αυτοί. Αλλά πάντα μου συμπλώνησαν η ταπεινότητα κάποιων αθλητών που έχουν φτάσει ακόμα στο υψηλότερο επίπεδο και το πόσο η προσπάθεια να δώσουν ένα σωστό παράδειγμα. Και συνήθως αυτούς θαύμαζα κιόλας και παρακολουθούσα περισσότερο. Όπως μας είπες και πριν, στον Παναθηναϊκό πήγες το 2011. Ποιες θεωρείς τις σημαντικότερες στιγμές σου, πέρα από τα πρωταθλήματα, γιατί έχεις ζήσει πάρα πολλά στο σύλλογο? Ναι, εγώ πήγα το 2011 όταν δηλαδή το 2011 που έπαιξα την πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό,
Πήραμε πρωτάθλημα, πήρε πρωτάθλημα ο σύλλογος μετά από 15 χρόνια. Εγώ δεν είχα πάρει, είχα βγει δεύτερος. Νομίζω πιο σημαντική, από τις πιο σημαντικές στιγμές του συλλόγου ήταν το πρωτάθλημα αυτό που πέρασε, και γιατί πλέον το γεγονός ότι υπάρχει μια αναγνωρισιμότητά μου από πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού, από πολλούς συνδέσμους που με ανεβάζαν στα social media μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε, προσφοράς και συμμετοχής στο σύλλογο, είναι κάτι που για μένα ήταν πολύ συγκινητικό. Οπότε ένα από τα μεγαλύτερα ήταν αυτά, και ένα ίσως μεγαλύτερη στιγμή που πάλι είχε παίξει καθοριστικό ρόλο ήταν το πρωτάθλημα του 2015, που ήταν το δεύτερο πρωτάθλημα που πήρα, που είχα αντιμετωπίσει τότε το πιο μεγάλο Έλληνα αθλητή μιας δεκαετίας, τον Τζανικίδη, το πιο ταλαντούχο και καταξιωμένο Έλληνα αθλητή των τελευταίων χρόνων, που ήμουν ο πρώτος ουσιαστικά που τον κέρδισε. Και εκεί είχα τη χαρά πάλι να είναι φίλη του Τρυφυλιού και να φωνάζω το όνομά μου και αυτά, και ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή και σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε συλλογικό, γιατί πάλι με αυτή την νίκη καταφέραμε ο συλλόγος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Θοδωρή, ήθελα να σε ρωτήσω, όσον αφορά τους επαγγελματικούς αγώνες που έχεις λάβει μέρος, να μας πεις λίγο για τις εμπειρίες σου. Ξεκίνησα και στην Ελλάδα, έχω τόσο αγώνες στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα δυστυχώς η επαγγελματική πυγμαχία ακριβώς δεν είναι προβλημένη τόσο, η πυγμαχία γενικά, πόσο όσο δεν είναι η Ολυμπιακή πυγμαχία, πόσο να είναι και η επαγγελματική. Και γι' αυτό και, και για οικονομικούς λόγους αλλά και για αθλητικούς έχω πάρει μέρος και στο εξωτερικό σε πολλούς. Αλλά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στο κομμάτι του το διοικητικό, ας πούμε, είναι πολύ άσχημα τα πράγματα στην πυγμαχία. Γιατί είναι ένα άθλημα που κρίνεται υποκειμενικά και με κριτές και τα αποτέλεσματα είναι πολύ χειρότερα από το ποδοσφαίρο. Υπάρχουν κάποιοι αγώνες στην πορεία σου μέχρι τώρα που ξεχωρίζεις? Σίγουρα, εγώ είχα παίξει για τίτλο, για έναν, όχι παγκόσμιο τίτλο, αλλά για ένα περιφερειακό τίτλο στο Μαϊάμι το 2021 και ένα πολύ δυνατό αγώνα στην Πολωνία το 2022, οι οποίοι ήταν εξίσου πολύ δυνατοί αγώνες. Στο ένα δεν κατάφερα τότε για το τίτλο του 2021 στο Μαϊάμι να πάρω την απόφαση των κριτών, αλλά παρόλα αυτά ήταν για μένα μια μεγάλη εμπειρία. Και όλη η διαδικασία της προετοιμασίας για τον αγώνα, η διάρκεια, η ένταση, η Αμερική, το πώς γίνεται εκεί στο Μαϊάμι, ας πούμε, η προπόνηση και αυτά, η προετοιμασία, ήταν μια εμπειρία ζωής. Σίγουρα, θα ήταν κάτι ξεχωριστό, σίγουρα. Θα ήθελα να γυρίσουμε πάλι στο Παναθηναϊκό, όπως είπαμε και πριν. Ο σύλλογος κέρδισε το 300ο πρωτάθλημα της ιστορίας του, στη Λεωφόρο, στο Παύλος Γιαννακόπουλος ή στον τάφο του Ινδού. Έχει πολλές ονομασίες. Θέλεις να μας πεις πώς βίωσες όλη την ατμόσφαιρα σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο από κόσμο? Θα πω ότι ήταν πραγματικά, το χάρηκα εγώ πιο πολύ από όλα τα πρωταθλήματα, από όλους τους αγώνες που έχω παίξει. Γιατί πλέον εγώ, ας πούμε, έχω περάσει από όλα από τον Παναθηναϊκό, με 12 χρόνια, έχω περάσει από όλα τα πόστα. Ξεκίνησα απλός αθλητής, έγινα πρωταθλητής, ήμουν βοηθός προπονητή, ήμουν προπονητής, υπήρξα υπεύθυνος του τμήματος για μια περίοδο 3 ετών, οπότε ήταν κάτι που το πονάω πάρα πολύ το τμήμα. Γιατί συνδυάζει και τις δύο μου αγάπης, έτσι, και τον Παναθηναϊκό και την πυγμαχία. Οπότε το τμήμα πυγμαχίας του Παναθηναϊκού είναι κάτι πολύ για μένα, έτσι, συναισθηματικό. Και οπότε το βίωσα πάρα πολύ έντονα και είναι και ένας λόγος, ας πούμε, ότι αυτό είναι ημιτελικό, από τη μέρα των ημιτελικών που βγήκαμε, ανακηρυχθήκαμε ως πρωταθλητής σύλλογος, για μένα ουσιαστικά έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Και σαν άτομο, ας πούμε, γιατί θεώρησα έχω και εγώ συμβάλει τα μέγιστα στο να φτιαχτεί το τμήμα, να φαντάσει τα πόδια του να διεκδικεί τίτλους,
έτσι από όλα τα πόστα και όχι μόνο στους αθλητές εννοώ και προπονητικά, αλλά και όσο ήμουν και υπέθυνο στο τμήμα. Οπότε ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ έντονο, πάρα πολύ χαρμόσυνο και πιστεύω η ατμόσφαιρα πολύ ωραία, ειδικά σε ντέρμπι όταν έπαιζε αθλητής μας εναντίον Ολυμπιακού ή ΑΕΚ και είχα τη χαρά να παίξω, να κερδίσω δύο αθλητές του Ολυμπιακού και έναν του ΠΑΟΚ, οπότε καταλαβαίνεις το βίωσα και το... την ατμόσφαιρα πολύ έντονα, συνθήματα, φωνές και αυτά. Και ελπίζω και πιστεύω ότι το ευχαριστήθηκε ο κόσμος πάρα πολύ, ώστε να μπορέσει να αγκαλιάσει και άλλους στους αγώνες που θα κάνουν μέσα το τμήμα και που σκοπεύουμε. Έχεις ξεκινήσει και την προπονητική σου καριέρα? Εγώ ναι, εγώ ήμουν και στο τμήμα βοηθός από το 2014, από το 2015 ήμουν βοηθός στο τμήμα όσο ήταν προπονητής αριθμιώτης. Και η δουλειά μου επαγγελματικά βιοπορίζομαι ως προπονητής σε άλλο γυμναστήριο πυγμαχίας. Γιατί όταν έλαβα το τμήμα ως υπεύθυνος έβαλα έναν πιο έμπειρο δάσκαλο από μένα για να είναι προπονητής σε ένα σύλλογο με τόσο ιστορικό. Δεν θεωρούσα ότι να τελείωσε έτοιμος να το αναλάβω το σοβαρή φορτίο. Ναι. Ήθελα να το αντιμετωπίσω με την αντίστοιχη σοβαρότητα, ρε παιδί μου. Δεν αρκεί μόνο, ξέρεις, να λες ότι να θέλεις, αλλά πρέπει απέναντι στο σύλλογο να μπορείς και να προσφέρεις τα μέγιστα δυνατά. Πολύ σωστά. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, πώς βλέπεις την πυγμαχία γενικότερα στην Ελλάδα? Υπάρχουν ταλέντα αλλά και η ανάλογη οργάνωση που χρειάζεται αλλά και βοήθεια από την πολιτεία? Και θα είναι ταλέντα, υπάρχουν και αυτή την περίοδο ιδιαίτερα και θα υπάρχουν πάντα, αλλά λόγω ότι πλέον η πυγμαχία δεν είναι ένα περιθωριακό άθλημα, βγαίνουν όλο και περισσότερα. Το παράδειγμα που θέλω να δώσω είναι ότι οι παιδες παμπέδες, η φουρνιά αυτή έχει περισσότερα πρωταθλητές και μετάλλια Ευρώπης και παγκόσμια από κάθε άλλη σειρά, ας πούμε, πυγμάχων σε όλη την ιστορία της Ελλάδας. Και αυτό νομίζω συμβαίνει. Ο κύριος λόγος είναι ότι η πυγμαχία πλέον δεν είναι ένα περιθωριακό άθλημα για έτσι παραβατικά παιδιά κτλ. Αλλά είναι ένα άθλημα που έχει αγκαλιάσει πολύ κόσμο. Πλέον βλέπουμε πολλά γυμναστήρια ασκούν το άθλημα της πυγμαχίας, είναι μέσα σε κάθε γυμναστήριο, είτε παλιά από το kickbox κτλ. Οπότε από τη στιγμή που αθλείται παραπάνω ο κόσμος, υπάρχουν περισσότερα ταλέντα ασχολούνται με το άθλημα. Δηλαδή ποσοστία, βγαίνουν περισσότερα ταλέντα. Από εκεί και πέρα η βοήθεια της πολιτείας νομίζω είναι πίσω. Προσπαθεί όμως ο Δία να κάνει κάποιες κινήσεις, αλλά δεν μπορώ να κρίνω σε αυτό το επίπεδο. Σε επίπεδο πολιτείας είμαστε αρκετά πίσω. Σίγουρα μεγάλο πράγμα είναι ότι ο σύλλογος μας βοηθάει πολύ τους αθλητές του, δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλο σύλλογο. Και αυτό είναι βασικό. Αυτή θα ήταν και η επόμενη και η τελευταία μου ερώτηση, διότι στον Παναθηναϊκό είσαι πολλά χρόνια και έχω και εγώ την ίδια αίσθηση ότι ο σύλλογος είναι κοντά σε όλα τα αεραστεχνικά αθλήματα. Ο σύλλογος μας, να μιλήσω για το άθλημά μου, που το ξέρω. Σίγουρα ο σύλλογος Παναθηναϊκού είναι αυτό ένα μεγάλο, είναι αρκετά περήφανο, γιατί σε αυτό το άθλημα ήδη τη μισή μου ζωή και θα είμαι και όλη την υπόλοιπη. Είμαι περήφανος γιατί είναι πιο πολύ από όλους τους άλλους λόγους δίπλα στους αθλητές. Και όταν λέω δίπλα, εννοώ και προπονητικά και προσπαθούμε και σε επίπεδο προσωπικής σύνδεσης. Και να πω ότι η διοίκηση, αυτή η διοίκηση του αεραστέχνη, γιατί έχω προλάβει με τόσα χρόνια, έχω προλάβει 4 διαφορετικές διοικήσεις. 4 διαφορετικούς προπονητές, η ομοσπονδία έχει αλλάξει τόσες φορές. Και έχω να πω ότι η τελευταία δείξη του κ. Μαλαγανδί και Βρανόπουλου είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά από ό,τι έχω βιώσει δίπλα στο άθλημα.
έχω μια τέτοια εικόνα και για τα υπόλοιπα αθλήματα, ότι πάμε γενικά ο σύλλογος πολύ καλά, η μάνα, ως μάνα του λόγου ας πούμε, ο ερασιτέχνης πάει πολύ καλά, αυτή την εικόνα έχω και με τα ΑΜΕΑ και τα λοιπά, αλλά σίγουρα de facto και το υπογράφω ότι όσον αφορά μαχία η διοίκηση είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά και στηρίζει περισσότερο από ό,τι στηρίζει κανείς άλλος στην Ελλάδα και πραγματικά σκύβει πάνω από τον κάθε αθλητή της ανάγκης του. Μένα αλλά και από άλλους, από το πιο αρχάριο στο πιο επαγγελματία, ας πούμε. Χαίρομαι που τα λες όλα αυτά, σαν φιλαθλός, ότι ο σύλλογος είναι κοντά σε όλα τα αθλήματα. Είναι κάτι βέβαια που όσοι ασχολούμαστε έστω και λίγο το διαπιστώνουμε. Ναι, τώρα εγώ πάλι ξαναλέω, δεν μπορώ, είναι μια αίσθηση που έχω για τα υπόλοιπα αθλήματα, γιατί γνωρίζοντας και μέλη της διοίκησης και την προσπάθεια που κάνουν, έτσι, ναι. Αυτό είναι μια γνώμη, αλλά πάντως όταν μιλάμε για το άθλημα της υπομαχίας είναι γεγονός αναμφισβήτητο, δηλαδή. Και τα αποτελέσματα μιλάνε, αλλά και ο κάθε αθλητής το βιώνει αυτό με κάθε τρόπο. Δεν είναι τυχαίο να και αύριο περιμένουμε κιόλας επίσκεψη από τη διοίκηση, από τον πρόεδρο, τον κύριο Μαλαγατέ και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Βρανόπουλο. Είναι σταθερά κοντά μας. Και αυτό είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Θοδωρή, να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ στο Μουσικοθεραπεία Web Radio και μας είπες πάρα πολλά και ενδιαφέροντα σίγουρα. Ήταν χαρά μου και εύχομαι και στους ακροατές να ευχαριστήσουν, να χάρηκαν με αυτά που άκουσαν ή εν πάση περιπτώσει να έμαθαν και κάτι καινούργιο. Είμαι σίγουρος, σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ Κώστα. Peace. Καλώς το βράδυ. Γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον πρωταθλητή του Παναθηναϊκού στην πυγμαχία, Θοδωρή Ριτζάκη, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά που ήταν σήμερα μαζί μας εδώ στο Μουσικοθεραπεία Web Radio. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα και καλή πρωτοχρονιά, με υγεία και ευτυχία. Μέχρι λοιπόν να τα ξαναπούμε από την καινούργια χρονιά πλέον, να είστε όλοι καλά, να αγαπάτε όσο μπορείτε περισσότερο και να μην ξεχνάτε ποτέ μα ποτέ. Ο Παναθηναϊκός είναι ιδέα.